και ανέλαβε αυτός βασιλεύς της Μακεδονίας, το 503. Σε 7 χρόνια ακριβώς, το 496, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Αλέξανδρος κατέβηκε στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πληροφορία ότι ένας Μακεδόν μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι σημαντική η πληροφορία, διότι στους αγώνες αυτούς μετήχαν μόνο οι Έλληνες. Θα σας πω γιατί. Ο Αλέξανδρος λοιπόν πήγε εκεί και εμφανίστηκε στην Ελλανόδικο Επιτροπή και είπε να λάβει μέρος σε αρματοδρομία Θεσσάρων Οίκων, στο Τέθρικο. Αμέσως παρουσιάστηκαν κάποιοι άλλοι συναθητές και είπαν αυτός ο κύριος δεν είναι Έλληνας και δεν μπορεί να λάβει μέρος στους αγώνες. Και εκεί τότε τον εκάλυψαν και έδωσε όλα τα διαπιστευτήρια που απέδειξε ότι είναι Έλληνα. Εκρίθη ότι είναι Έλληνα άνευ αντιλογίας και έλαβε μέρος στους αγώνες. Είναι η πρώτη φορά. Και παρακάτω λέει ο Ηρόδοτος, εγώ θα σας πω ότι όλη η δυναστεία είναι Έλληνες, διότι έχω εξετάσει την περίπτωση. Πράγματι ήταν, και γι' αυτό λένε αυτοί οι νέοι που βγάλαν το φασόλι τώρα κάποιοι, δεν είναι επιστήμονες, αυτοί είναι προπαγανδιστές κυρίως. Προπαγανδιστές, ότι ναι μεν η δυναστεία ήταν Έλληνες, αλλά όχι και ο λαός. Θα το δούμε και παρακάτω και για το λαό, τι στοιχεία υπάρχει. Επικαλέστηκε τον Ηρακλή, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, επικαλέστηκε τον Ηρακλή, είπε εγώ είμαι όνος, απόγονος του Ηρακλή. Ναι, είναι τον Τιμενιδό που είχαν τον Ηρακλή επώνυμο ήρωα. Και όχι μόνο αυτό, στις ανασκαφές, στις αρχαιολογικές που έγιναν στις Αιγές, ευρέθη μέσα στα ανάκτουρα και μία πινακίδα η οποία γράφει Ηρακλή Πατρό του Τέστην. Ήταν εκεί, είσαι νομό, κάπου το είχανε και τον λάτρευαν και τον Ηρακλή. Άρα ήταν Ηρακλειδής η δυναστεία των Μακεδών. Όταν όμως αργότερα, τώρα θα πηδήσω λιγάκι, επειδή είναι το θέμα, ο Ισοκράτης απέστειλε μία επιστολή εις τον Φίλιππον, τον δεύτερο, τον πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, και του είπε ότι είσαι ο μόνος Έλληνας, Έλληνας το είπε, αν είδε Έλληνα, ο οποίος άρχισε λαού ουχ ομοφύλου. Εδώ είναι που νόμισαν οι κύριοι αυτοί ότι έπιασαν λαβράκινα. Δηλαδή του είπε, εσύ είσαι αρχηγός ενός λαού, ο οποίος δεν είναι ομόφυλος με σένα. Ναι, αλλά η ομοφυλία εκείνη την εποχή έχει άλλη σημασία. Δεν είναι ομόφυλος διότι δεν είναι το αυτού επωνύμου ήρωος. Οι Μακεδόνες είχαν επώνυμο ήρωα τον Μακεδόνα. Η δυναστεία όμως είχε επώνυμο ήρωα τον Ηρακλή, ήταν Ηρακλειδής. Δεν πειράζει αυτό όμως σε τίποτα. Μπορούσε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ότι οι φυλές που του είπε δεν είσαι της ίδιας φυλής, είναι αυτό που λέω ότι είναι ανάλογα με το επώνυμο ήρωα, θα σας πω το εξής. Επί της εποχής του Σόλωνος, η Αθήνα διαιρέθηκε σε 4 φυλές. Φυλές. Δηλαδή 4 κομμάτια για καλή διοικητική λειτουργία. Επί Κλισθένους, το 510, διαιρέθηκαν οι Αθηναίοι σε 10 φυλές. Όλες οι φυλές φέρουν τα ονόματα επωνύμων ηρώων.
για να μην σας λέω τώρα τα ονόματα, Θερεφλίδρος, Πανδιονίδρος κλπ. Κλπ. Η Λαρισαίη ήταν επίσης διερριμμένη σε 10 φυλές. Διότι έχουμε εκεί το πέρασμα του Φιλίππου το Πέμπτου, που βρήκε πολλούς περιφερωμένους στη Λάρισα, ήταν φυγάδες από άλλες πόλεις της Θεσσαλικής, λόγω κομματικών διαφορών, και κατέφυγαν στη Λάρισα για να ζητήσουν εκεί προστασία. Και περιφέρονται εκεί, πόσοι ήταν, πολλοί χιλιάδες ήταν, δεν ξέρω, και πέρασε ο Φίλιππος, ο Πέμπτος, και έστειλε μία επιστολή που έχει διασωθεί και τους λέει τους Λαρισαίους να εντάξετε όλους τους φυγάδες στις φυλές. Και μάλιστα τους λέει να επιλέξει ο καθένας όποια φυλή θέλει. Δηλαδή όποιον ήρωα οικογενειακών πίστευε να, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή οι φυλές είναι κάτι σαν σωματεία, σαν οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων. Οι φυλές αυτές δεν έχουν καμία εθνολογική διαφορά. Είναι απλώς διοικητική διαίρεση. Αυτό νόμισαν και αυτοί οι προπαγανδιστές και είπαν, α, πιάσαμε τώρα ο Ισοκράτης, λέει, δεν είναι ομόφυλη. Είναι και παρά είναι με τη σημερινή σημασία όμως. Πρέπει δηλαδή να ψάξουμε στα κείμενα, να δούμε σε ποιες άλλες περιπτώσεις αναφέρονται φυλές και τι σημασία έχουν. Και είναι αυτά που σας είπα, επιτροκάτου. Ένας άλλος βασιλιάς της Μακεδονίας είναι ο Αρχέλαος ο δεύτερος, 413 π.Χ. Ο Αρχέλαος αυτός υπήρξε σημαντικός βασιλιάς, έφτιαξε πολλούς δρόμους, λέει, ανάπηρα καινούργια κτλ. Δημόσια κτίρια, και είναι αυτός ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα από τις Αιγές στην Πέλα. Η Πέλα ήταν στις όχθες του Λουδία ποταμού και της Λουδίας λίμνης μάλλον, την οποία αργότερα επί τουρκοκρατίας ονομάστηκε λίμνη Γιαννητσών. Είναι η λίμνη Λουδία, έτσι αναφέρεται στον Στράβωνα και στους αρχαίους. Ο Λουδίας ποταμός ήταν και επικοινωνούσε. Ήταν ο Θερμαϊκός πόλκος που είχε γίνει εκεί. Ορίστε. Ο Θερμαϊκός πόλκος που είχε γίνει εκεί. Ήταν παραθαλάσσιο. Ήταν παραθαλάσσια, λίγο πιο κοντά επικοινωνούσε και γι' αυτό ακριβώς μετέφερε την πρωτεύουσα εκεί για λόγους επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο, εμπορίου κλπ. Γι' αυτό που είναι ο Αρχαίος ο οποίος την έφερε εκεί. Τώρα βέβαια έχει φύγει χιλιόμετρα η θάλασσα πέρα. Έχω κι άλλη περίπτωση στα Τέμπη που η θάλασσα την εποχή του Στράβωνος λέει ότι ήταν στο χωριό μου που το παρουσιάζει παραθαλάσσιο, διότι από εκεί είμαι, ο Στράβωνος το παρουσιάζει παραθαλάσσιο. Και σήμερα είναι γύρω στα 8-9 χιλιόμετρα μακριά η θάλασσα, την έδειξε ο φιλιός. Τα ποτάμια κάνουν αυτή τη δουλειά. Διώχνουν τη... επεκτείνουν την ξηρά. Έχουμε λοιπόν τον Αρχαίλαο, τον οποίο επισκέπτονται στη Μακεδονία οι διάφοροι διανοούμενοι της Νοτιού Ελλάδος. Περισσότεροι είναι Αθηναίοι. Είναι ο Ιπποκράτης, ο ιατρός, σφόδρα λεφίλος όλων του Αρχαιλάου. Είναι κάποιοι μουσικοί, ο Αμμουκίδης, ο Λυρικός Μελανιπίδης και άλλοι να πούμε, ο ιατρός Θεσσαλός, ένας ζωγράφος ο Τσέφτης, είναι πολλοί. Όλοι αυτοί έρχονται στη Μακεδονία, στην αυλή του Αρχαιλάου, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει το επίπεδο του λαού του με τα γράμματα. Μεταξύ αυτών όμως
έχουμε και έναν άλλο που είναι γνωστό σε όλους, τον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης έγραψε τις περισσότερες τραγωδίες του, αλλά τις περισσότερες μερικές στη Μακεδονία. Την Ιφηγένεια Εναφίλη Θέρπη την έγραψε στη Μακεδονία, στην Αυλή του Αρχιλάου. Ναι. Έτσι βάκινες. Ναι. Και τον Αρχέλαο, για να εξηγήσει τον πρόγονο του τώρα του Αρχελάου που τον φιλοξενούσε, τον πρώτο Αρχαίο, έχει γράψει εκείνη την τραγωδία, η οποία και δεν διεσώθη. Μόνο ένα δήλωση. Ναι. Πέθανε λοιπόν ο Ευρυπίδης στη Μακεδονία και όλες οι τραγωδίες του, οι οποίες εγγράφησαν ή στην ελληνική, επέζονται εις τα θέατρα των Αιγών, στο Δίο, στην Πέλα, στην Αμφίπολη, σε όλες τις πόλεις παίζονταν οι τραγωδίες. Επέζονται στην ελληνική και όχι στην κινέζικη. Ελληνική γλώσσα έγραφε ο άνθρωπος, αυτά ήξερε, και αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι καταλάβουν πολύ καλά τη γλώσσα. Άλλωστε, με συγχωρείτε, κατά τον Ρούμπιν Φόξ, τον καθηγητή της ιστορίας του Οξφόρδης, για το θέατρο υπήρξε στοιχείο απολύτως ελληνικό, δηλαδή εκτός από τη γλώσσα είναι το θέατρο και κατά τη γνώμη μου και τα σκηνεία. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε και μάλιστα εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ γιατί ό,τι θέατρο υπάρχει εκεί θα το συνόρουν στην επικράτεια των Σκοπίων, το να είναι ρωμαϊκό. Αυτά μετέπεσαν σε ρωμαϊκά, τα κάνανε αρένες. Δεν μπορεί να ήταν το θέατρο με την ελληνική έννοια. Επομένως, κοιτάξτε τώρα, κάπου παρασχολούμεθα να αποδεικνύουμε εδώ τι η Μακεδονία συνέβη. Πρέπει να το συντονίσουμε αυτό και αυτό είναι δεδομένο, είναι θέσπατο και δεν σηκώνει αμφισβήτηση με κανέναν τρόπο. Με κανέναν τρόπο είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που είναι τόσα πολλά, δεν μπορούμε όλα να τα πούμε εδώ, θα πούμε μερικά. Ο Αρχαίος λοιπόν σε ένα κείμενο κατηγορείται ότι εισέβαλε στη Θεσσαλία. Κατηγορείται την περίοδο που γινόταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος, 30 ετής εμφύλιος πόλεμος, Πελοποννησιακός, από το 431 μέχρι το 404. Λοιπόν, την περίοδο αυτή προσπαθούσαν και οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες που ήταν αντίπαλοι του πολέμου μετά των συμμάχων των να προσετεριστούν τη Λάρισα, τους Θεσσαλούς. Και πηγαίνουν αποστολές φαίνεται στη Λάρισα. Κάποιος από αυτούς άφησε και ένα λόγο, ίσως τον κυκλοφόρησε λένε και κρυφά, διότι αν τον έπιαναν δεν την πλήττωνε, και είπε το εξής, επειδή οι Θεσσαλοί είχαν συμμαχία με τους Μακεδόνες πάντα και ο Αρχαίος στην εποχή αυτή πήγαινε και στην Άρισα, είπε ότι ο Αρχαίος εισέβαλε στη Θεσσαλία και λέει των αυτών ιερών είναι των αυτών ιερών κοινωνών και της αυτής φυλής όν. Δηλαδή ντροπή του λέει που εισέβαλε στη Θεσσαλία ενώ έχει τα ίδια ιερά με εμάς και έχει τους ίδιους και ανήκει στην ίδια φυλή. Όπα, το πιάσαμε το στοιχείο. Και εδώ δηλαδή, απάνω στο υπηρεολόγιο του, διότι είναι ένας λίμελος αυτό το κείμενο, λέει ότι ο Αρχαίος είναι και έχει τα ίδια ιερά με εμάς. Πιστεύει στα ίδια ιερά και είναι της αυτής φυλής με εμάς. Αυτό θέλουμε. Φεύγουμε τώρα από τον Αρχαίο και θέλω να πω, ο Αρχαίος μετήχε και αυτός
σε Ολυμπιακούς αγώνες δεν το εζήτησε η Επιτροπή στοιχεία για να αποδείξει την ελληνικότητα. Έκτοτε δεν ξαναζήτησαν σε Μακεδόνες και έλαβαν μέρος. Και εδώ πάλι λένε οι προπαγανδιστές, διότι δεν πρόκειται περί επιστημόνων, άμα ήταν επιστήμονες θα έψαχναν να βρουν στα κείμενα και να συγκρίνουν. Αυτοί πιάνουν μια φράση και την δίνουν στον αέρα. Πήγε λοιπόν και ο Αρχαίος και νίκησε, νίκησε και αυτός στον Διαθήκο. Και όπως ξέρετε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα ακόμα, γράφονται τα ονόματα μόνο των νικητών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πήγαιναν ομάδες Μακεδών αθλητών στην αρχαία Ολυμπία για να λάβουν μέρος στους αγώνες. Ήταν εκ των προτέρων σίγουροι ότι θα γίνουν δεκτοί, διότι ο κανονισμός ήταν πολύ αυστηρός. Μόνο οι Έλληνες μετήχαν και έπρεπε να δώσουν εκεί τον όρκο του αθλητού σε ελληνικούς θεούς, έπρεπε να επισκεφθούν τους βωμούς των 12 ελληνικών θεών στην αρχαία Ολυμπία και όλα αυτά σημαίνουν ότι μόνο Έλληνες μπορούσαν να μπουν εκεί. Απαγορεύονται επί ποινή θανάτου να μπουν ανώφυλοι μέσα στην αρχαία Ολυμπία. Και η γλώσσα η ελληνική, αποκλειστικά και μόνο. Και οπωσδήποτε η γλώσσα η ελληνική. Και εφόσον κάλεσαν και τον Αλέξανδρο τον πρώτο και έκανε συζήτηση με την Ελλανόδικο Επιτροπή και τους προσεκόμισε στοιχεία ότι είναι Έλληνας, η συζήτηση ασφαλώς γινόταν στην ελληνική. Αλλήμον άμα δεν ήξερε ελληνικά να μιλήσει την Επιτροπή, θα έπαιρνε... θα του πιάνανε μέσα, θα του συλλαμβάνανε. Μου επιτρέψτε να παρεμβηθώ πάλι και να σας πω ότι τόσο στην Ολυμπία όσο και στους Δελφούς υπάρχει θησαυρός των Μακεδόνων. Δηλαδή ένα κτηριάκι στο οποίο βάζανε χρήματα, δηλαδή ενίσχυση των ιερών αυτών χώρων. Επομένως, για ποιο λόγο να δώσουν οι Μακεδόνες, αν δεν είναι Έλληνες, τον θησαυρό τους σε αυτά τα μεγάλα τέμενη. Λοιπόν, είπαμε ότι κάποιοι λένε ότι ναι μεν οι βασιλείς ήταν Έλληνες, αλλά όχι και ο λαός. Άλλωστε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει ένας μικρός κατάλογος απλών πολιτών Μακεδών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, κατά τον Διόδωρο, στην 113η Ολυμπιάδα, που έγινε το 328 π.Χ., έλαβε μέρος ο Κλήτων ο Μακεδόν, ο οποίος ενίκησε στο στάδιο, στον αγώνα δρόμου. Ο Κλήτων ο Μακεδόν έλαβε μέρος και νίκησε στο στάδιο. Κάτω τον περιηγητή Παυσανία, και αυτός είναι παλιός, αρχαίος, η αθλήτρια Βελιστύχη εκ Μακεδονίας έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιάδες, στην 128 και 268 π.Χ. Ανεδείχθη νικήτρια η Βελιστύχη στη Συνωρίδα, άρμα σειρώνουμον υποδίου αλόγου, Συνωρίδα. Τέθρικον είναι με τέσσερα. Η Βελιστύχη λοιπόν και η γυναίκα έλαβε μέρος και νίκησε. Ο αθλητής Δαμασίας από την Αμφίπολη επρόδειξε στο στάδιο το αγώνιστο του δρόμου το έτος 320 π.Χ. Ο Μακεδόν Αντίγονος ενίκησε στο αγώνισμα του σταδίου και αυτό στον δρόμο. Στις Ολυμπιάδες 292 και 288 π.Χ. Ο Μακεδόν Σέλευχος, αυτός πρέπει να είναι από την Κασάνδρα, αυτό το όνομα προς τα εκεί είναι, ενίκησε στο αγώνισμα του σταδίου, του πρώτου. Την Ολυμπιάδα του 268, ο Θεαγέννης Εκθάσου, Θάσιος, ενίκησε στην Πυγμή και στο Μακράτιο. Πυγμάκος ήταν ο άνθρωπος
νίκησε δύο φορές το 480 και το 476 π.Χ. Αυτός έλαβε μέρος και στα Λίμια και στα Ίσθια, σε όλους τους αγώνες του Νότιου Ελλάδα και έχει πάρει πάρα πολλά στεφάνια. Αυτά γράφουν τα κείμενα. Και να σας πω ακόμα, ο Μακεδόν αθλητής Λάμπος εκ Φιλίππων ενίκησε στην Ολυμπιάδα του έτους 304 στο τέθρυπο και αυτό σε άρμα λόγου.